είναι δια δύο πραγμάτων αμεταθέτων. Ενείς αδύνατον ψεύσαστε Θεόν, ισχυράν παράκλησιν έχομεν, οι καταφυγόντες και κρατήσε της επαγγελίας ταύτης, είναι ως παράκλησιν έχοντες ελπίδα τη ψυχής, ασφαλείται και βεβαίαν και εισερχομένην εις το ενδότερον του καταπετάσματος. Αυτούς τους λόγους του Θείου Κηρύγματος, αδερφοί μου, τους και καλυμμένους από χρυσοήφαντον πέπλον, το οποίο σκεπάζει ο Απόστολος Παύλος, ανασύροντες τούτο, ξεσκεπάζοντες αυτό. Ευρίσκομαι κάτω από τους λόγους τούτους τα βαθαία νοήματα τα οποία ο Απόστολος Παύλος μας λέγει. Είναι, λέγει, δια δύο πραγμάτων αμεταθέτων. Ενείς αδύνατον ψεύσαστε Θεόν. Τα δύο πράγματα τα οποία ο Απόστολος Παύλος λέγει εις αυτό το χωρίον, ποια να είναι? Δύο πράγματα, λέγει, τα οποία είναι αδύνατον να διαψεύσουν τον Θεόν. Ο Πανάγκαθος Θεός ό,τι πει δεν το αλλάζει και ό,τι πει το εκτελεί. Ευρίσκεται στον Αβραάμ, ο οποίος ήταν εις ηλικίαν 100 ετών, και η Σάρα επίσης εις την ηλικίαν την μεγάλη, και του λέγει ο Θεός ότι θα γεννήσεις παιδί, του λέγει, και από αυτό το παιδί θα γεμίσει η γη ολόκληρος, και αν είναι δυνατόν κανείς, λέγει, να απαριθμίσει την άμμον ή τα άστρα του ουρανού, θα απαριθμίσει και από εσέ που θα γεννήσεις το παιδί αυτό τους απογόνους. Αυτό ήταν υπόσχεση στο πρώτο πράγμα. Και το δεύτερο είναι ότι όμως ο Κύριος λέγει, ορκίστη ο Θεός, εάν την λέξη αυτή την ερμηνεύσεις και θέλεις να επιφορτήσεις στον Θεόν ότι ορκίζεται, δεν δίνεσαι να καταλάβεις ότι ο Θεός ομιλεί στον άνθρωπο για να εννοήσει. Εάν εξηγήσεις την λέξη όρκων όπως την φανταζόμεθα σήμερα, τότε θα εκπέσεις από το νοήματος του Θεού το οποίο λέγει. Διότι ο Θεός δια να δώσει στον άνθρωπο να καταλάβει ότι τα λόγια του δεν είναι ψεύτικα, δια τούτο λέγει ότι όμως είναι ο Θεός. Και πού όμως είναι ο Θεός? Δεν υπήρχε μεγαλύτερος από τον Θεόν. Όμως είναι στον εαυτόν του ο Θεός, ορκίστη στον εαυτόν του, δια να πείσει τον άνθρωπο ότι να μην αμφιβάλλει στην ζωή του ό,τι ζητήσει από τον Θεό. Διότι ο Θεός είναι εκείνος ο οποίος λέγει και τα λόγια του εκπληρώνονται.
ώστε η υπόσχεση εις τον Αβραάμ και ο όρκος τον οποίον ο Θεός είπε είναι τα δύο πράγματα τα οποία αναφέρει ο Απόστολος Παύλος. Είναι, λέγει, δια δύο πραγμάτων αμεταθέτων. Ενείς αδύνατον ψεύσαστε Θεόν. Με αυτά τα δύο λόγια δεν διαψεύδεται ο Θεός. Και επειδή εμείς στην ζωή μας ευρισκόμεθα εις δυσκολίες, αδερφοί μου, και επικαλούμεθα το όνομα του Θεού, αμφιβάλλομαι. Δι' αυτό και οι πίστες μας δεν είναι όπως εκείνη την οποία ζητεί ο Θεός ως κόκκον συνάπεως. Δεν και οι πίστες μας, αλλά είναι ανεμική πίστης. Και δι' αυτό ξεχνούμε ότι ο Θεός είναι η πηγή της αληθείας και ό,τι μας πει αυτό γίνεται. Ό,τι υποσχεθεί ο Θεός αυτό γίνεται. Όταν ο Θεός λέγει θα επιτρέψω δοκιμασίες στη ζωή σου, αλλά όμως δεν θα σε αρνηθώ ποτέ. Με την δοκιμασία την οποία θα σου επιτρέψω να έχεις, ιδού εγώ με θυμών ημι πάσας τας ημέρας έως της συντελείας του αιώνος. Θα έχεις την δοκιμασία, αλλά εάν πιστεύεις σε με, εγώ θα γλυκαίνω την δοκιμασία και θα έρω την δοκιμασία. Θα σηκώνω αυτά τα οποία εγώ επιτρέπω. Εγώ είμαι ο παιδεύων και πάλι νιώμενος. Και αυτήν την πίστη την οποία ζητεί ο Θεός, λέγει ο Απόστολος Παύλος, έχουμε, λέγει, ισχυράν ελπίδαν. Αυτή η πίστη στον Θεό είναι ισχυρά, λέγει, εάν πιστεύεις. Και είναι, λέγει, χτήμα των καταφυγόντων εις τον Χριστόν. Οι καταφυγόντες, λέγει, και καρπούμενοι απολαμβάνοντες αυτήν την υπόσχεση του Θεού, λέγει, την οποίαν ως άγκυραν έχοντες την ψυχής βεβαίαντε και ισχυράν και εισερχομένην εις το εσώτερον του καταπετάσματος. Δεν δίνεται ο άνθρωπος εάν δεν ακούσει ερμηνεία του Λόγου του Θεού, δεν δίνεται να καταλάβει τι χαρίζει ο Θεός εις εμάς τους αμαρτωλούς. Αυτήν την πίστη, λέγει, που σου δίδω, αυτήν την πίστη την οποία σου παρέχω, λέγει ο Θεός, εάν μου ζητήσεις την πίστη. Μην νομίζεις, αδερφέ μου, ότι δίνεσαι να έχεις πίστη στον Θεό εάν δεν ζητήσεις από τον Θεό να σου δώσει πίστη. Αμφιβάλλεις. Και όταν αμφιβάλλεις το ελάχιστον, ελαχιστότατον, μόλις αμφιβάλλεις, φεύγει η χάρη του Θεού. Πρέπει η πίστη σου να είναι ακλόνητος, σταθερά, και τότε ο Θεός θα σου δώσει αυτό που του ζητείς. Εάν είναι βέβαια καλόν δια την ψυχή μας. Εάν δεν είναι καλόν δια την ψυχή μας, δεν θα μας το δώσει ο Θεός. Είναι όπως το μικρό το παιδί ζητεί από τη μητέρα να πάρει το πιρούνι. Το θέλει το πιρούνι, να το κάνει τι το μωρό. Και η μητέρα το παίρνει από το χέρι του και εκείνο κλαίει. Κλαίει διότι δεν γνωρίζει ότι με αυτό το πιρούνι μπορεί να βγάλει τα ματάκια του. Το ίδιο είναι όταν ζητείς από τον Θεό κάτι δια το κακό τη ψυχή σου. Να απολέσεις την ψυχή σου, τότε δεν σου το δίδει ο Θεός. Εάν όμως του ζητείς δίκαιο,
το οποίο οικοδομεί την ψυχή σου και πιστεύεις ακλόνητα θα σου το δώσει οπωσδήποτε. Είναι ως άγκυραν ελπίδος, λέγει, κατέχουμε. Άγκυραν την ψυχή, λέγει. Άγκυρα τι είναι? Η άγκυρα είναι ένα πολύ βαρύ αντικείμενο το οποίο έχουν τα πλοία διαναστερεώνονται και δεν θράβεται ευκόλως η άγκυρα. Δεν σπάει. Αυτήν, αναφέρει ο Απόστολος Παύλος, πρέπει να την έχουμε, λέγει, ασφαλή άγκυρα. Να την έχουμε στην ψυχή μας, λέγει, βεβαίαν και αμετακίνητην. Τότε, λέγει, αυτή η ελπίδα εισέρχεται εις το εσώτερον του καταπετάσματος. Οι Εβραίοι, αδερφοί μου, όταν έφυγαν από τον Φαραώ, από την δουλεία του Φαραώ και εισήρθαν μέσα στην έρημον, είχαν την σκηνή του νόμου. Μέσα αυτή η σκηνή εχωρίζεται από ένα καταπέτασμα το οποίο εχώριζε τα Άγια από τον Αγίον, τα Άγια των Αγίων από το Άγιον το οποίο ευρίσκεται ο κόσμος. Όπως θα παράλληλα αυτά έχουμε αυτό το τέμπλο, αυτό το επήραμε από τον Θεόν τον ίδιον, ο οποίος έδωκε εις την σκηνή εκείνη του νόμου να χωρίζεται από ένα καταπέτασμα και να χωρίζεται το μέρος του Άγιον όπου ευρίσκονται οι πιστοί από τα Άγια των Αγίων. Δι' αυτό δεν επιτρέπεται να εισέλθει της εντός των ιερών όπου χωρίζονται με το τέμπλο. Εκείνο το καταπέτασμα το έβαλε ο Θεός στην σκηνή εκείνη του μαρτυρίου και μέσα στα Άγια των Αγίων εκρύπτεται ο θησαυρός ο μεγάλος, οι δύο πλάκες του νόμου που έδωσε ο Θεός στον Μωυσή για να τηρούν οι άνθρωποι στους αιώνες των αιώνων με τις 10 εντολάς. Εκρύπτεται μία στάμνα η οποία είχε μέσα το μάνα, για να ενθυμούνται οι Εβραίοι ότι τους έτρεφε ο Θεός όταν δεν είχαν ούτε να ζυμώσουν ούτε να φάνε μέσα στην έρημον. Τους έδιδαν ο Θεός από τον ουρανό το μάνα. Και μέσα σε εκείνον το εσώτερο του καταπετάσματος υπήρχε και η ράβδος του Ααρών η βλαστήσασα. Εκείνη η ράβδος η οποία ευλάστησε και είπε ο Θεός ότι από αυτόν τον Ααρών, ο οποίος είναι πλέον διεμέ αρχιερεύς, από αυτόν τον Ααρών που είναι από την φυλή του Λεβί, από εδώ σε αυτήν την φυλή θα εξέρχονται οι ιερείς μου. Αυτό το καταπέτασμα, αδερφοί μου, το βλέπουμε μπροστά μας και δεν το γνωρίζουμε. Ποιον να είναι? Είναι ο ουρανός ο οποίος χωρίζει την γη από τον παράδεισον. Αυτό είναι το καταπέτασμα το οποίο χωρίζει τον παράδεισον από την γη. Και σε αυτό το εσώτερο του καταπετάσματος λέγει εισήλθεν πρώτος, λέγει, ο Χριστός και μεταφέρει μετά αυτού τους πιστούς οι οποίοι ελπίζουν εις Αυτόν, οι οποίοι πιστεύουν εις Αυτόν, οι οποίοι είναι ενωμένοι με Αυτόν. Στο εσώτερο του καταπετάσματος λέγει εισήλθεν πρώτος ο Χριστός για να μεταφέρει τους πιστούς του οπαδούς μετά αυτού, δηλαδή στην αιώνιον ζωή, εις τον παράδεισον. Αυτή είναι με ολίγους λόγους η ερμηνεία των σημερινών χωρίων
του Αποστολικού Αναγνώσματος, το οποίο ο Απόστολος Παύλος έγραψε προς τους Εβραίους, οι οποίοι έφυγαν από την πλάνη και εισήλθαν εις τον χριστιανισμό, επίστευσαν εις τον Χριστόν, η προς Εβραίους επιστολή του Αποστολού Παύλου με βαθαία νοήματα. Αυτήν την επιστολή του Αποστολού Παύλου έχουμε και εμείς και αναγνώσει και η Εκκλησία μας στους πιστούς της, διαναγνωρίζουν ποια είναι η πραγματικότητα της αληθείας και των δογμάτων της Εκκλησίας μας. Εμείς παρακαλούμε τον Θεό μας σήμερα να μας δώσει να κατανοήσουμε ότι τα λόγια του τα οποία είπε εις εμάς δεν παρέρχονται. Ότι είπε ο Θεός εις εμάς το τηρεί. Δι' αυτόν τον λόγο να έχουμε την πίστη μας να καίει ο σκόκος συνάπεως, την οποία ζήτησε ο Κύριος μας και είπε ότι εάν έχετε τόσην πίστη όσην έχει μπροστά σου αυτή η όραση και βλέπει η αίσθηση κόκκον συνάπεως, λέγει, ότι βλέπει το μάτι και τι βλέπει, το μικρότερο σποράκι το οποίο υπάρχει μέσα στα αγαθά του Θεού, κόκκον συνάπεως, μετακινείς όρη, λέγει. Γιατί εμάς δεν γίνεται αυτό το οποίο το ζητούμε? Διότι δεν έχουμε τόση πίστη. Αμφιβάλλουμε. Εκεί που ζητήσαμε από τον Θεό, λέγεις, και αν δεν γίνει, τελείωσε, έφυγε η πίστη. Εάν πιστεύεις ακραδάντος, θα συνέχεις την βοήθεια του Θεού. Οι τρεις παιδες όταν έπεσαν μέσα στην κάμινον των πυρώσεων να φουγωδούν όσορ, τους είπε να έρθει τώρα ο Θεός σας να σας σώσει. Και τι είπαν, δι' ενός στόματος, θα έρθει ο Θεός μας. Και ήρθε ο εκαμήνου ρισάμενος γερόμενος άνθρωπος. Μέσα στην κάμινα του πυρός έβλεπον αντί τρεις, έβλεπον τέσσερις τον Υιόν και Λόγον του Θεού, ο οποίος κατέβει από τους ουρανούς και εδρώσιζαν την κάμινα εκείνη. Αυτή είναι η πίστη, αδερφοί μου, και αυτήν ζητεί ο Πανάγαθος Θεός από εμάς, δια να ζήσουμε εις τον παρόντα κόσμο με την ειδική του σκέπη και ευλογία, και στην επουράνιον του βασιλείαν εις το εσώτερο του καταπετάσματος να εισέλθουμε και να μείνουμε αιωνίως μαζί του. Αμήν.